tu sei dolce come il miele, o amara come me. Allora, non sei mai andata a Cipro? No. Tu i genitori? Madre, padre? No, neanche. Io non ho una madre. Νομίζω ότι κάμε πάρα πολλά μεγάλο λάθο να αποδράει από το νοσοκομείο. Πόση ώρα είσαι που έφυγε? Πριν λίγο. Να πάει αμέσω πίσω για να του πει ότι λόγω ψυχολογική πίεση μετάνιωσε το όμω τώρα. Δεν ήθελε να αφήσει, εντάξει. Η πληροφορία του είναι ότι απόψε το βράδυ έρχονται από τον Λίβανο οι δικοί της για να την παραλάβουν. Πού δάμε? Που τούτε την παραλία δάμε ξεκινήσαν όλα μεταξύ μένα και ύστερες σας, Δήμητρα. Χρήστο. Χρήστο. Χρήστο, είμαι δάμε. Τι γυρεύκουν αυτοί εδώ πέρα? Sentite, io non so niente di questa storia, di questa donna neanche. Non voglio saperne niente. Non vi avvicinate mai più a me, per favore. Anzi, vi do un consiglio. State lontani da questa faccenda perché è troppo pericoloso. Puoi via, c'è una schietta, eh? Puoi via, via sto maneo, puoi via. Ci abbiamo più asciuto che in pleroforia non ci pisi sto maneo. La pleroforia. Distichos, Kirielli. Mallo te ne cataferamen tipote. Η κοπελίτσα φαίνεται να ήταν τρομοκρατημένη και η ίδια από τη μητέρα της. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει, στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Νομίζω ότι είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι, Έλλη μου, ότι οι νεαροί δεν θα μπορούσαν να πετύχουν τίποτα στη Ρώμη. Δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Η τύχη της κόρης μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στα χέρια αυτής της επικίνδυνης γυναίκας. Ας ελπίσουμε ότι θα χειριστεί σωστά το θέμα η αστυνομία. Εντάξει. Εμπρός. Ναι. Ναι, κυρία Αρχηγέ. Σας ακούω. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια. Λοιπόν, η αστυνομία έχει πάρει σήμα ότι το πλοιάριο που θα παραλάβει την Ιταλίδα
Βρίσκεται ήδη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λάρνακας. Το διπορέ Χριστοφόρου, δεν θέλω πελάρες να με που είμαστε. Είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση. Μια μπελάρα να κάνουμε και η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Καλά ρε κουμπάρι, να την αφήσετε να την πιάσει αφή. Ρε Χριστοφόρου, είπαμε τα. Έτσι δεν θα τα ξαναπούμε. Η Κυπριακή αστυνομία παίζει τον κύρο σε αυτή τη στιγμή. Θα φύγω εγώ τη σινιόρα να φύγει ζωντανή που την Κύπρο. Ξέρεις πόσους ακροβολιστές έχουμε εδώ με γύρω, α, 20. Μια μπελάρα να κάνουν και θα την αχτούν όλα στον αέρα. Θα γίνει ματσελιό. Ρε, ρε, τι πώς παθείς να κάνει, τι πώς παθείς να κάνει, ρε. Ρε, μα είσαι μπελό, ρε. Ρε, έλεγαμε στρατιώτη, ρε. Άραψε τσιγάρο, ρε. Το τσιγάρο φαίνεται που 10.000 χιλιόμετρα, ρε. Μα είσαι μπελό, ρε, τι προσπαθείς να κάνει, ρε. Sorry, sorry. Ευχαριστώ. Θα περιμένω. Το πλοιάριο πλησιάζει στην ακτή, αγαπή μου. Αν τα καταφέρουν να την πείσουν να αφήσει ελεύθερη την Τερέζα μας, θα είναι ευχής έργο. Διαφορετικά θα προσπαθήσουν, λέει, με άλλον τρόπο να την εμποδίσουν. Αστυνομή. Μάλιστα. Η πληροφορία μας ήταν ακριβέστατη, κύριε Χριστοφόρου. Είδες, ιδού και το κότερο της σινιόρας. Ήρεμα, ήρεμα. Σε λίγο θα εμφανιστεί και η σινιόρα Κατσινιόρα. Έτους. Έτους, έρχονται. Έλα, έλα. Το λοιπόν έχει στο φόρου. Ψυχραιμία, να, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Μην τολμήσεις να ψεις τσιγάρο. Θα ψω τσιγάρο. Ελπίζω να δείξω ψυχραιμία και ζητάες. Και να μην πέσει καμιά δεσπότη. I'm lost. Εγκατάστρεψε τη ζωή μου. Δεν έχω καμιά ελπίδα. Έμπλεξα μαζί της και καταστράφηκα. Έμπλεξα μες στη μαφία της χωρίς να το καταλάβω. Τώρα φεύγει και αφήνει με. Τι είναι να γλιτώσει και εγώ να λιώσω μέσα στη φυλακή. Αστείευεσαι βέβαια. Μαζί τα πάμε στο Λίβανο. Δεν είμαι βλάκας να σε αφήσω εδώ και να μας συλλάβουνε μόλις πριν ακόμη φτάσουμε στη βάρκα. Και τι εμπιστοσύνη μπορώ να σου έχω να μ' αφήσεις. Καμία εμπιστοσύνη, αγάπη μου. Σινιόρα! Σινιόρα! Σινιόρα, ο αστυνόμος οικονόμου είμαι. Παρακαλώ, μείνετε ακίνητοι για να μην θρυνήσουμε θύματα. Είσαστε περικυκλωμένοι. Αστυνόμε, σας προειθοποίησα ότι δεν θέλω κανέναν εμπόδιο στον δρόμο μου. Κανέναν εμπόδιο. Μπορώ να μάθω, γιατί είστε τώρα εδώ. Δεν είμαι μόνος, σινιόρα. Γύρω σας βρίσκονται ακροβολισμένοι 20 αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα. Τόσο το χειρότερο για τη δεσποινίδα Μαυροκορδάτου. Τι θέλετε, αστυνόμε, πέστε μου. Θέλετε να την δείτε να πέφτει νεκρή μπροστά στα μάτια σας. Τι να πω, ήξερες που λέει μου να τα ξεχάσεις. Είσαι άνθρωπος εσύ ρε να σηκώσεις χέρι πάνω μου, ρε.
Τι άνθρωπος εσύ ρε να με δέρεις, α! Κατεβάσ' το όπλο. Να το κατεβάσω το όπλο. Να τελειώσω. Να τελειώσεις τι, δηλαδή. Εσένα. Τέλειωσες με Γιούδα. Συμμάχησες μαζί της για να με τελειώσετε μια τζιγκαλή. Τώρα ποιος σε έφανε είσαι πάνω στο κρεβάτι δεν ξέρω. Αλλά τώρα είσαι στα χέρια μου. Χωρίς δύναμη. Χωρίς να μπορεί κανένας να σε κλειτώσει. Αν θέλεις να σου κάνω κακό. Γιούδα! Σινιόρα, θα σας το πω, μα! Αν δολοφονήσετε τη δεσποινίδα Μαυρογορδάτου, θα βρεθείτε στο έλεος των ακροβολιστών. Δεν ξέρω πόσες σφαίρες θα διαπεράσουν το κορμί σας πριν καλά-καλά καταλάβετε. Παρακαλώ, παραδοθείτε. Αυτό ούτε να περνά από το μυαλό σας. Εγώ φεύγω από την Κύπρο τώρα. Ακούστε, κυρία. Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή είναι προϊόν απελπισίας. Δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Δεν πειράζει, αστυνόμε. Εγώ θα προσπαθήσω με τη βοήθεια αυτής της κοπέλας εδώ. Λοιπόν, ακούστε. Αν θέλετε να φύγετε, φύγετε. Αφήστε όμως ελεύθερη τη δεσποινίδα Μαυροκορδάτου. Αστυνόμε, η Μαυροκορδάτου θα έρθει μαζί μου. Αν θέλετε να πυροβολήσετε, πυροβολήστε. Είναι απόλυτα δική σας η ευθύνη. Πάντως, αν θέλετε να με πάρετε ζωντανή ή νεκρή, σκοτώστε μαζί και τη Μαυροκορδάτου. Διαφορετικά δεν πρόκειται να με συλλάβετε, ούτε νεκρή. Οι άνθρωποι, οι δικοί μου, θα με πάρουν από εδώ ακόμα και νεκρή. Τουλάχιστον παραδώστε τον άλλον που κρατάτε μαζί σας, τον Κυριάκο. Δεν κατάλαβες καλά, ρε Τσαουζή. Εγώ φεύγω. Φεύγω. Κι αν έχετε τα κότσια, αλλά δεν με πιάσετε. Ούτε την κόμενα που θωρίζαμε. Είναι εγώ που την κρατώ. Δεν είναι η κυρία ποδά. Και θωρίζει εγώ κι άλλη παρέα. Θωρείς το πιστόλι. Μα εσύ που ένομαι να πάεις, ρε. Α? Τσαουζί, εν και εσύ που ήταν αθέμα και εσύ, ξαναείπα σου το πράγμα. Και είναι που τη δουλειά σου που να πάω. Ρε, τούτη μόλις κοίτα στα νυχτά να σε σκοτώσει, ρε. Μα είσαι τέλεια παλαβό, ρε. Να με σκοτώσει, είναι καταλάβετε, ρε Τσαουζί. Η τελευταία σφαίρα που μες στον το πιστόλι είναι για μένα. Τες άλλες ούλες να τις φυτέψω για μέ που πρέπει. Αν μου κάνει μανούβρα κανένας ή καμιά. Αν νομίζεις ότι με απειλείς, ηλίθιε, κάνεις λάθος. Δώσε μου την κοπέλα και φύγε. William. William. Ήρθα. Μα πού είσαι και μου. Να πάνε τα παλέρα, δεν θα μου κάνετε ρε φιμάτερα ρε. Πόση διαφορά ώρα έχουμε, ε? Μια ώρα. Α, δηλαδή να πια πίσω σε μια ώρα. Να πάνε γε. Άρα για ποια μας. Ο πατέρας. Δεν μου κάνει. Κάνει με τηλέφωνο, τι κάνει. Ε, πάνε τα δωρόν, ρε, σου κάνει τηλέφωνο, τι είμαι εγώ. Ναι, πατέρα. Βίλιαμ, πόση ώρα να το απαντήσεις, ρε παιδί μου. Απολογούμε, πατέρα, ήμουν στην τουαλέτα. Πάνιο. Ποια είναι τουαλέτα. Μα πού είσαι. Είμαι καλά. Είμαι κάπου. Πού κάπου. Θα έρθω, πατέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε πόση ώρα να σε σπίτι. Αύριο το πρωί. Πότε. Αύριο το πρωί. Μα πού είσαι, ρε. Πού είσαι. Πατέρα, είμαι εκτός. Εκτός. Ε, πού είσαι. Ναι, εκτός. Μα πού εκτός, ρε, και μου, πού είσαι, στην Πάφο, στη Λεμεσό, πού είσαι τελικά. Ρώμη. Ποια Ρώμη, ρε. Ρώμη, είπες. Της Ιταλίας, πατέρα. Συνέβησαν ορισμένα γεγονότα. Θα σας τα πω αύριο το πρωί. Μα, παιδί μου, έχασες το νου σου.
Εδώ ο αδερφός είναι στα χέρια των απαγωγέων και εσύ κανείς τουρισμών στη Ρώμη. Όχι, πατέρα. Ο Πέτρος δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια των απαγωγέων. Βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια. Προς το παρόν τουλάχιστον, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Τι εννοείς βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια? Πού βρίσκεται δηλαδή? Και το χειμώνο, μγεις. Είναι κατάλαβα να μου πες. Δεν βλέπεις πόσο μικρή είναι αυτή η βάρκα? Δεν σε χωράει και σένα μέσα. Εσύ θα μείνεις εδώ. Είναι κατάλαβες. Είναι καταλάβετε. Είτε φεύγω κι εγώ, είτε φεύγει κανένας. Ακούσετε. Κανένας! Αφήσ' την κοπέλα και φύγε, σου είπα. Αλλιώς θα σε σκοτώσω. Αφεντικό, με μια πειλά σε μένα. Στην κατάσταση που είμαι τώρα, δαμέ. Γιατί εγώ έχω τη ζωή μου για δυο μπακύρες. Ακούσες, για δυο μπακύρες. Το λοιπόν. Δεν έχω τόσο τίποτε να σκοτωθώ. Είπα σου το και προειδοποίησα σε. Εγώ δεν πέφτω στα χέρια τους μπάτσους. Θα σε προειδοποιήσω τελευταία φορά. Φύγε, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Ποιος είναι να σκοτώσει ποιον, είναι κατάλαβες. Ώστε γι' αυτό με φέρες δαμέ. Να μου γελάσεις πάλι. Δεύτερη φορά να μου γελάσεις. Σκασμός! Φύγε! Το λοιπόν, εγώ μπαίνω μες στη βάρκα και λάτα πισό μου. Κι αν είμαι μητσιά βάρκα και μας φορεί, να μείνουν τούτοι και κουρούπε τι δαμέ, όχι εγώ! Θα μετρήσω ως το τρία. Αν δεν αφήνεις την κοπέλα, θα σε σκοτώσω. Ως το τρία είναι εγώ που να σε σκοτώσω. Ένα. Δύο. Τρία. Πού είναι να πάσει, ρε. Σταμάτα, ρε. Θέλεις να εμπέξω, ρε. Τερέσα! Άστα. Συγγνώμη. Ποιος σε έπαιξε? Τζίνι. Γέρθα. Γέλασε μου, Μάστα. Δάξε μου πολλά. Ριάλια, προστασία. Μια νέα ζωή. Συγγνώμη. Ήθελα τόσο πολλά να φύγω. Γέλασε. Σε ρωτώ, πού είναι ο Πέτρος? Στα κρατητήρια, πατέρα. Στα κρατητήρια? Γιατί? Πατέρα, θα σας τα πω όλα αύριο το πρωί. Ποια κρατητήρια, βρε? Τι γυρεύει στα κρατητήρια? Μα πατέρα, παρά στα χέρια της Αντωνιώνη, δεν είναι καλύτερα στα κρατητήρια? Εγώ νομίζω είναι καλύτερα.
Ορίστε, αστυνομία, ορίστε. Κύριε Μαυροκορδάτε, απολογούμε για το ακατάλληλο της ώρας, κυρία μου. Αλλά έχω εντολές από τον αρχηγό να σας ενημερώσω. Κύριε οικονόμου, υπάρχουν νεότερα? Δυστυχώς είχαμε μια προσδόκητη εξέλιξη. Δυστυχώς. Ο Κούλης πυροβόλησε την Ιταλίδα. Την πυροβόλησε? Δηλαδή, την σκότωσε? Κύριε οικονόμου, δεν μας ενδιαφέρει η Ιταλίδα. Η Τερέζα μας τι γίνεται. Δυστυχώς, κυρία Μαυροκορδάτου, μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή δεν μπορέσαμε να την απελευθερώσουμε. Την επήραν μαζί τους στο πλοιάριον οι ανθρώποι της Ιταλίδας. Ναι, με συγχωρείτε, συγγνώμη δηλαδή, αφού την Ιταλίδα την πυροβόλησαν, τι πρόκειται να συμβεί με την Τερέζα μας? Θέλω να πω... Μπορεί οι άνθρωποι της Ιταλίδας να φερθούν εκδικητικά? Δηλαδή μπορεί να κάνουν κακό στο παιδί μου? Αν πειράξουν έστω σε μια τρίχα από τα μαλλιά της Τερέζας, λαλό σου δεν ξέρω μου να γίνει. Εν ήξερον να μπουν να γίνει. Χριστοφόρου, κούρασες να ρέγουν παρέα, αν είστε μαρά το γλώσσα σου. Άλλο μια φορά να αποδείξετε ότι είσαστε άχρηστοι ρε, άχρηστοι! Είσαστε άχρηστοι! Ρε να σιωπήσει ρε. Όχι, θα σιωπήσω ρε, είσαστε τζαμέ παρόν την ώρα που έπαιξε την άλλο στη Σουηδέζα, έπεσε και εσείς είσαστε τζαμέ και θεωρούσατε να κάνετε τίποτα να πιάτε την Τερέζα ρε. Εμάς σούσατε πισούες. Ρε, τις πισούες άιστες και να σου πω μια κουβέντα και πάρτε καλά μες στο νου σου, εντάξει. Ο λόγος που ζεις για μου θαύμα. Γιατί δεν ήξερα. Ρε, μέσα στα μπουκκι κάποιοι ρόντες μία δέκα να πεθάνεις, εντάξει. Και ο λόγος που ζεις φαίνεται είναι επειδή παίζουν σε οι άγιοι και τα αγγελούθια να μείνεις ζωντανός και κάνουν την ματσή. Γιατί να ζήσεις πιερώνει η λίρα δέκα. Μόνο... Εξήγα μου τώρα να μπορεί να γίνει. Εξήγα μου τι είναι να κάνετε. Πέτε μου να μπορεί να κάνετε. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι κουβέντες αστυνομίας του τι. Ρε κουμπάρε να κάνετε κάτι, θα κάνετε. Να τσου να κάνουμε θυκλώ. Και κουβέντες αν δεις. Ρε να κάνουμε να μείνουμε ασύρκα σταυρωμένα. Να μπορεί να κάνετε. Να κάνετε σπορείς στον Λίβανο. Ρε να μπορεί να κάνετε. Πέτε μου. Το λοιπόν. Πρέπει να σου δώσω ένα τύπι. Πολλά καλή πληροφορία, αλλά δεν θέλω να πεις σε κανέναν τίποτα. Εντάξει. Έχουμε κάτι ΟΕΚ, κάτι υποβρύχες, καταστροφές. Μαντά, ρε, πας στην παραλία, δεν τα φκάλετε πέρα, δεν τα φκάλετε πέρα που πας στη θάλασσα, ρε. Χριστοφορού, άκουμε, να φέρουμε την Τερέζα πίσω, με έναν... Να τα κάνετε σιόνι, ρε. Ρε, έσαι μας εμπιστοσύνη, έσαι μας εμπιστοσύνη. Ναι. Ναι, κύριε. Ο κύριος οικονόμου πήγε στο σπίτι του κύριου Μαυροκορδάτου. Ναι, πήγαινε να ενημερώσει την οικογένεια του κύριου Μαυροκορδάτου. Ναι. Ναι. Δηλαδή, είναι που γίνει για τώρα. Είναι τα πράγματα. Απάνω. Δηλαδή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, κύριε αστυνομέ, μπορεί η Ιταλίδα να είναι ήδη νεκρή. Μπορεί, δεν ξέρουμε. Πάντως, μπροστά μας είδαμε με τα μάτια μας τον Κούλη να την πυροβολεί και την Ιταλίδα να πέφτει. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Μαυροκορδάτη, κοιτάξτε. Εγώ με την δουλειά που κάνω, έμαθα να μην πιστεύω ούτε στα ίδια μου τα μάτια. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε, ναι, αν τα μάτια σας είδαν αυτό που μας είπατε, ναι, έτσι, ναι. Τότε η Ιταλίδα μπορεί να είναι νεκρή. Ή έστω. Κρίσιμα τραυματισμένη. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε εμείς? Με ποιον διαπραγματευόμαστε? Με ποιον μιλάμε ώστε να φεθεί ελεύθερη η Τερέζα? Κοιτάξτε, κύριε Μαυροκορδάτη, κυρία μου, κοιτάξτε. Όπως ήταν τα πράγματα, η αστυνομία δεν μπορεί να μείνει με τα σέρκα δεμένη. Καταλάβετε. Έφτασαν τα πράγματα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Η αστυνομία αποφάσισε να δράσει. Ναι, αλλά με ποιο τρόπο? Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, κινείται προς το πλοιάριο μια μονάδα υποβρυχίων καταστροφών. Να καταστρέψουν τι? Να κάνουν επιχείρηση διάσωσης της Τερέζας, κύριε Μαυροκορδάτε. Και να συλλάβουν τους παρανόμους. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, κύριε μου? Αυτό που μου λέτε είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μα κύριε Μαυροκορδάτε, λιγότερον επικίνδυνο να την κρατούν οι κακούργοι. Κοιτάξτε. Θέλω να σας δείξω μια χάρη. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην κυπριακή αστυνομία. Ναι, παρακαλώ. Ναι, κύριε. Ναι, εδώ είναι μαζί μου. Τι πράγμα? Τι? Δηλαδή, πριν να φτάσουν οι δικοί μας? Παναγία μου, Παναγία μου. Τι έγινε, κύριε? Εντάξει, κύριε. Θα το συνημερώσω.
Τι συνέβηκε τώρα, πέστε μας, τι συνέβηκε. Δυστυχώς. Θεόκλητε, κάτι πολύ κακό να συνέβηκε. Ρε φίλε μου, νόμπης, να μπω και είναι θα μου πεις. Ρε φίλε μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ρε φίλε μου, ένα μου πεις να μπω γίνει και δεν μπορώ, πέ μου. Πέ μου να μπω γίνει και. Έλλη μου, ηρέμησε μωρό μου, ηρέμησε. Δεν βοηθάς τον εαυτό σου στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Κύριε οικονόμου, πέστε μας, σας παρακαλώ. Κυρία μου, θα προτιμούσα να μιλήσω πρώτα στον κύριο Μαυροκορδάτο. Κύριε οικονόμου, θα μας πείτε κάτι που αφορά την κόρη μας. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να το ακούσω και εγώ. Αγάπη μου, γλυκιά μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε, μωρό μου, ηρέμησε. Ανέβα πάνω στο δωματιό σου να ξεκουραστείς και σου υπόσχομαι. Θα ανέβω αμέσως επάνω να σου πω ό,τι είπαμε. Θεόκλητε! Κύριε οικονόμου, σας ακούμε. Κοιτάξτε, μόλις με ειδοποίησε ο κύριος υπαρχηγός ότι οι άντρες που πήγα για την επιχείρηση είδαν το πλοιάριο της Ιταλίδας να καίγεται μέσα στη θάλασσα. Να καίγεται! Να καίγεται. Η Τερέζα? Ρε φίλε μου, η Τερέζα. Πες μου για την Τερέζα. Χριστοφορό μου. Εν βρέθηκε κανένας μέσα στη θάλασσα γύρω από το κότερο. Το μόνο που ευρέθηκε είναι... Το μόνο που ευρέθηκε είναι... Είναι... το απανθρακωμένο πτώμα μιας γυναίκας. Πήρε και τα χάπια της. Είναι καλά, είναι καλά. Τελικά, καταντήσαμε όλοι με τα χάπια εδώ μέσα. Πάντως, κύριε Μαυροκορδάτε, δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Διότι πρέπει να γίνουν εξετάσεις πάνω στο πτώμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πτώμα ανήκει στην Ιταλιάνα. Διότι αν εξέσπασε πυρκαγιά πάνω στο πλοιάριο, από τη βιασύνη τους ήταν να σκεφτούν το πτώμα. Δεν ξέρω, κύριε αστυνόμε μου, αλλά είναι φρικτά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Θέλω να σας παρακαλέσω θερμά να με κρατάτε ενήμερο συνεχώς για ό,τι συμβαίνει. Φυσικά, κύριε Μαυροκορδάτε. Αυτόν κάνω και αυτό θα εξακολουθήσω να κάνω. Έτσι όπως έχω αγκαλιά κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια, Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά. Κάνε να κρατήσει χίλια χρόνια πάνω απ' τα παλό σου το κορμί. Πίνω σαν το μέλι τις σταγόνες. Έλα να πετάξουμε μαζί. Πάντα ερωτευμένοι στους αιώνες. Έλα ρε, επιτέλους ρε κουμπάρε, να μου γίνεται. Έλα ρε Γιάννη. Πες μου ρε φίλε μου, να μου γίνει, ε. Γιάννη. Τερέζα ρε φίλε. Η Τερέζα μου ρε Γιάννη. Πες μου να δούμε. Έγινε και μεγάλο κακό ρε Γιάννη.
γίνει και πολλά μεγάλο κακό. Πρέπει να μου γίνει καρέ. Πιάσαν την Τερέζα μαζί τους ρε φίλε με μια βάρκα. Και κάηκε η βάρκα. Τι έγινε αγαπητέ. Δεν ξέρω να μου γίνει καρέ, γιατί απλά ήβραν το πτώμα μιας γυναικάς μες στη βάρκα καμένο. Ε, Χρήστε, εγώ είμαι ρε κουμπάρε μου, δεν μου παρέσει τα κουμπάρε, η αστυνομία είναι να μου λάλει ρε. Η αστυνομία δεν ξέρει ρε φίλε, κανένας δεν ξέρει να μου πει, δεν ξέρουν τίποτε. Μπορεί να είναι η Τερέζα, μπορεί όμως να είναι και άλλη, η Σουηδέζα, δεν ξέρω. Η Σουηδέζα ρε, τότε δεν έχει η Σουηδέζα ρε. Έπαιξαν την οπούλη στην ώρα που ήταν έτοιμη να μπούσει μέσα στη βάρκα. Έπιασαν την ομοσυντική της και κουβαλήσαν την μαζί τους. Έπαιξαν την οπούλη. Αν δεν μου λέει ρε κουμπάρα, δεν προλαβαίνω και γίνανε όλα τα κακά. Αγαπητέ, τι έγινε, τι έγινε και μπες μου. Πώς ρε κουμπάρα σου πάκα του κουπά στο χέρι μου, έχω γλάζει με αυτή μου, έμεινε σε νοηθώ. Δεν μου να που έκαμε την αστυνομία. Η αστυνομία δεν έκαμε τίποτα ρε Γιάννο. Εφόβουν τα άλλα, να με χτυπήσουν την Τερέζα. Του είπε ότι ήταν να κάνουν επιχείρηση ύστερα μέσα στη βάρκα, αλλά ώσπου να κάνουν την επιχείρηση βρέθηκε η βάρκα να κρούζει μες στη θάλασσα. Αλλά είναι βράσιν κανένα άλλο, μόνο το πτώμα. Φαίνεται ότι κρούσαν τη μόνη του στη βάρκα και οι επίρες φωτιά, δεν ξέρω, κανονίσαν να έρθει άλλη βάρκα να τους παραταβεί. Δεν ξέρω, Γιάννο, δεν ξέρω πλέον. Άρφου μου, μην λες παλάρα στο ράρα που μου παράει. Ρε, αν σκοτώθηκε η Τερέζα, δεν θα ξημερωθώ. Δεν θα ξημερωθώ αύριο, λαλό σου το. Για μένα, δεν θα ξημερωθώ αύριο. Ε, Χριστό, παρέμε ρε, κουμπαρά, αύριο το πρωί, εγώ έρχομαι Κύπρο. Κάτσε, αυτό να με μωρέσει εκτός να σε βρω, ας μην μπορεί να κάνουμε ρε κουμπάρι, εντάξει. Δεν θα ξημερωθώ ρε φίλε. Αν σκοτώθηκε η Τερέζα. Όσο ζούμε, να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Άγγιξε με, ζάλισε με, πάρε με ψηλά. Φίλησε με, τύλιξε με, στα χέρια σου ζεστά. Έλλη μόνο μου, έλα σε παρακαλώ. Έλα να ξαπλώσεις, έλα πουλε μου. Έλλη μου. Έλλη. Θα έρθει το μόνο μας, αγάπη μου, θα έρθει. Μην ανησυχείς. Θα έρθει το μόνο μας. Έλα. Έλα να κοιμηθούμε. Δουλειά ρε που ήβραμε να κάνουμε και εμείς ρε. Όλα τα βάσανα του κόσμου, να τα φορτωνούμαστε εμείς. Ε, έχουμε τίποτε νεότερο. Τίποτε ρε, τίποτε εδώ. Περιμέναμε που την Ιντερπόλ, αν μπορέσουν να μας δώσουν καμιά πληροφορία. Εννοείς δηλαδή, που είναι τα κοπέλια της Ιταλίδας μαζί με τη Μαυροκορδάτου, ναι. Ανιζή η Μαυροκορδάτου, ρε, Στεφάν. Ε, καλά, ναι. Οι δικοί μας ιατροδικαστές είναι να πουλέρουν. Οι ιατροδικαστές λένε ότι εκ πρώτης όψεως να δυσκολευτούν πολλά. Γιατί είναι ένα παθρακωμένο το πτώμα. Καλά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταλάβω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Διότι η Μαυροκορδάτου και η τούτη, πώς τη λες, η Σινιώρα, έχουν σχεδόν πόσο, το ίδιο ύψος. Οπότε να δυσκολευτούν πολλά, δεν ξέρω. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Αρχηγέ. Ναι, έρχομαι. Έρχομαι αμέσως. Δουλειά ρε, πω και Αλέξανδρε. Τέλος, δεν θα πάω γιατί πρέπει να έχει τίποτε νεότερο. Άντε, άντε, να πάω. Έλα, Δημήτρα. Έλα, Στέφανε, έχουμε τίποτε νεότερο. Εγώ δεν έχω τίποτε ακόμα. Αλλά πάει τώρα ο αστυνόμος των αρχηγών. Κάτι μπορεί να έχει. Μπορείς να με ενημερώσεις μόλις έχουμε κάτι νεότερο. Πέθανα από την αγωνία μου. Να σε ενημερώσω, Δημήτρα. Αν όλα πάνε καλά. Εντάξει. Θέλεις να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, και δεν υπάρχει πρόβλημα. Πού είναι ο αστυνόμος? Πιένει στον κύριο αρχηγό που τον ήθελε. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Δήμητρά μου, να μιλήσουμε άλλη ώρα, εντάξει. Να τα πούμε από κοντά.
Εντάξει, Στέφανε, εντάξει. Γεια. Αυτά που μου λέει, αγαπητή, είναι φρικτά πράγματα. Εντάξει ρε, δεν διασκεδάζω τώρα από στον άλλο. Καταλάβεις τι μόνο. Έγινε σε πως την τρίχα εγώ στο καντζέλο. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον το πτώμα να μην είναι της Τερέζας, αλλά της άλλης, αυτής που τα δημιούργησε. Ξέρω ότι είναι φρικτό και μόνο που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει ρε, αλλά τώρα... Είναι αλήθεια, δεν είναι καλά να πεθάνεις κουμπλάσμα, εντάξει. Αλλά στην περίπτωση είναι δική μας, αντί να πεθάνει η Τερέζα, την Παξιό, καλύτερα ψοφίζει άλλη. Είπε να πλανήσει θέμα, μες στα ξενοδοχεία, μες στις... Πριν να πει αφακούχαμε να σπάσουν αρμαρά και το πάνει ούλα. Θες αποπλανήσει η Αντωνιόλου. Ναι. Παλιά, αλλή μου έλα πιάσει ξέρω εγώ δεν είναι του τι, και πήγαμε πια εγώ, και πήρε μας στο ξενοδοχείο και μας ήρθαν με τον κύριε Άλλη εμείς για να πάω να συνάω χασίσω πάνω στα έντρα και να πιάζει άλλη πολλά, τον αντάλλο και την ημέρα που είμαστε μαζί μες στο ξενοδοχείο και μας ήρθαν να με ξενδύσει το τι τώρα πάνω και πήγαμε αρφός τι είμαστε αδερφός μου. Ναι, γι' αυτόν που τώρα άμα το δεις ας πούμε και θα λέει για μένα, εντάξει άμα το δεις να δεις ότι έχει έτσι μια καρδιά μέσα στα μάτια του φυσικά εγώ και κρατώ καρδιά γιατί είμαι πολύ καλός άνθρωπος αλλά τούτος έτσι μια θεωρημένη νόμιζον τσι τα μάτια όταν πως το σκέτως αλλά εγώ και φοβούμαι το. Σε διαβεβαιώ πάντως αγαπητέ μου ότι ο αδερφός μου δεν μιλά για σένα όσο νομίζεις ότι μιλά. Αυτό που είναι περίεργο με σένα είναι ότι προσπάθησε να σε αποπλανήσει η Αντωνιόλου και εσύ... Αντιστάθηκα. Αντιστάθηκες. Ναι, δεν έκανα τίποτα. Καθίστε, κύριε Κασιανέ. Δεν ήρθα για να κάτσω για μου. Ήρθα να με ενημερώσετε πότε συνελήφθη ο Πέτρος, πότε τον άφησε ελεύθερον η Ιταλίδα. Και γιατί δεν με ενημερώνετε, γιατί. Μα τώρα τι να σας πω, κύριε Κασιανέ, είχαμε μέσα στη φούρια της κατάστασης τώρα. Α, ποια φούρια της κατάστασης, αγαπητέ μου. Είμαι ο πατέρας, απήχε και το παιδί μου και να μην με ενημερώνετε, δεν το καταλάβω το πράγμα. Μα τι να σας πω τώρα, κύριε Κασιανέ, συνέβησαν τόσα πολλά δόνα πάνω στο άλλο και... Είστε αδικαιολόγητοι. Αντί να συλλάβετε την απαγωγή, συλλαμβάνετε το θύμα. Γιατί τον συλλάβετε. Μα τώρα τι να σας πω, κύριε Κασιανέ. Τι σημαίνει τι να μου πεις. Για απόπειρα δολοφονίας. Απόπειρα δολοφονίας. Ναι. Ποιον. Του γιατρού Οσμάν Αλίχου Σεϊνόπουλου. Του γιατρού. Συγγνώμη που σας στεναχωρώ κύριε Κασιανή, αλλά φαίνεται ότι τον υποχρέωσε τούτη η Αντωνιόνη. Ήταν μαζί με έναν άλλον, με έναν πλάσμα του υποκόσμου, με έναν πιστόλι. Ήταν υπό την απειλή όπλου. Τι έγινε, πυροβολήσαν τον Οσμάν. Όχι, προλάβαν τον οι δικοί μας αστυνομικοί που προσέχαν τον Οσμάν. Ευτυχώς. Τι πού είναι τώρα. Πού είναι. Εν τον έχουμε. Εν τον έχετε. Εν τον έχουμε. Απέδρασε. Απέδρασε. Ναι. Πότε απέδρασε. Εσύ να μου πεις χειρότερα ακόμα, κυρία μου. Μην είπες τώρα απέδρασε. Συγγνώμη, κύριε Κασιανέ, ένα λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Όχι, κύριε, πήγε πάνω στον αρχηγό που τον εζήτησε. Ναι. Α, ναι. Μα σοβαρά. Καλά, ναι, εντάξει, θα τον ενημερώσω εγώ. Εντάξει, ναι, έχει. Δηλαδή, εσείς να μου πεις χειρότερα από τούτα μου είπες. Δυστυχώς, ναι. Κύριε Κασιανέ, ο γιος σας, ο Πέτρος, έκαμε ένα απόπειρα αυτοκτονίας.
Αλλό. Έλα, ρε Χριστόφορο. Στεφάνο που την αστυνομία. Ναι, έλα. Έλα πάνω στο σταθμό και θέλει ο αστυνόμο. Έχουμε νέα. Ναι, απέ μου. Ακόμα δεν ξέρω ούτε εγώ. Καλά ή κακά, ρε κουμπάρε. Έλα, ρε, δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά σου έλα πάνω. Α, δεν πάει καλά. Καλά, μου λέει, δεν πάει καλά. Έλλη μου. Έλλη μου, αγάπη μου, εδώ είσαι. Κοιμήθηκες καθόλου. Δε μωρό, Θεοκλήτα, δεν αντέχω την κόλαση. Δεν αντέχω αυτή την αγωνία. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε καλά νέα. Καλά νέα. Ποτέ τα παράπονα σου. Αν είσαι το παράπονα δηλαδή. Γιατί δεν μας τα είπες, γιατί δεν μίλησες ποτέ σου για μου. Γιατί δεν μου ζήτησες βοήθεια την ώρα που την χρειαζόσου. Εγώ έχω σε παραπάνω από παιδί μου. Για μου. Γιατί να φτάσουμε εδώ. Mein kleines Peterle, mein Junge. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο αναθεματισμένος που μας στέλνει αυτά τα μακάβρια μηνύματα, αγάπη μου, αλλά μην ανησυχείς, μωρό μου. Αυτή τη φορά η αστυνομία μας προστατεύει καλά. Θεοκλήτε μου, δεν χρειάζομαι την προστασία της αστυνομίας. Την Τερέζα μας θέλει. Θα έρθει, μωρό μου. Θα έρθει, αγάπη μου. Ένα λεπτό. Ναι, μπρος. Ναι, ο ίδιος. Ναι, ναι, κύριε Αρχηγέ. Ναι, πέστε μου, πέστε μου. Έχουμε νέα. Ευχάριστα ή δυσάρεστα. Κάμε λίγο υπομονή και περίμενε να γίνουν εξετάσεις του DNA να δούμε ποιά είναι το πτώμα που ευρέθηκε και με βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Γεια σας. Να μωρέ Κριστοφόρο. Πριν μας προέστε. Σταμάτα ρε να κλαίεις τη μοίρα σου. Είναι εντάξει φιλνάδα σου. Να μου πες. Καλώς ότι είναι εντάξει φιλνάδα σου. Πιάμε σήμα από την Ιντερπόλο και να την αφήσω. Yes. Yes, ρε. Ζητούν μόνο αντάλλαγμα να τους δώσουμε το πτώμα της σινιόρας. Μα πριν να γίνει τον DNA. Τώρα σε τον DNA, πώς έχω φτύρει, κουμπάρε. Παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει DNA, ρε. Είναι τόσο πολλά καμένο το πτώμα που δεν μπορεί να γίνουν επιστημονικές έρευνες. Να χαρείτε, σταματάτε να μιλάτε για πτώματα και πέντε μου να μπορεί να γίνει με την Τερέζα. Με λάμνη, ρε. Είναι εντάξει, λάλο, ρε. Να σου τη φέρουν, ρε. Να στείλουμε ένα δικό μας ταχύπλον της αστυνομίας ή το Βαγόραν ή το. Και να πάμε στα διεθνή ύδατα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Παρακάτω. Δηλαδή, τούτο ήταν το τέλος της σινιόρας Αντώνιον, της πανίσχυρης πριγκίπισσας της μαφίας. Ποιος της το παραλέβησαν ότι μετά που τις δόξες και τα πλούτη ήταν να έχει τσιφριχτόν τέλος. Ρε Στέφανο. Μηδένα πρωτου τέλου μακάριζε, όπως λαλούν και οι αρχαίοι ημών προγόνοι. Είναι έτσι. Μηδένα προ. Ευχαριστώ, κύριε Αρχηγέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια, γεια. Τι σου είπε, Θεοκλήτα μου.
έχουν παραδώσει στις αρχές του λιβάνου. Και μας τη στέλνουν εδώ με ελικόπτερο στην Κύπρο. Θα μας τη φέρει η αστυνομία. Έλα, έλα, γόρο μου, έλα, έλα, ησύχασε. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Όλα πήγανε καλά, δόξα σοι ο Θεός. Εμπού τον ίδιο αριθμό που έστειλε το ίδιο μήνυμα στο κινητό της κυρίας Μαυροκορδάτου. Ποιος μπορεί να είναι. Ποιος μπορεί να είναι, ρε Στεφάνου. Ποιος άλλος που τον κύριον Κυριάκον Κυριάκου. Παράγια μου να τον εισπάσω. Να χάρετε μόλις τον πιάτε στα χέρια σας, αφήστε να τον εισπάσω. Να χάρετε, το αγαπάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλλη μου, φτάνουν! πάμε, πάμε, πάμε. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με δω κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδι στην πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν τα φώτα θα σβήσουν. Θα με δω κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.